Έγκριτος δημοσιογράφος ότι δεν είναι. Δεν θα το συζητήσουμε και το παραδεχόμασταν. Υπάρχει αυτό, αλλά πάντως δεν υπάρχει διακυβέρνηση. Να συνεχίσω. Ολοκληρώσατε, κυρία Πιπηλή. Να ολοκληρώσω το σχόλιο. Να ολοκληρώσω το σχόλιο. Η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε ήταν για έναν ηλεκτρονικό. Δεν το ξέρω αυτό. Το είπε η κυρία Πιπηλή το πρωί στην. Κάποιοι μας καθαρίζουν τα σπίτια. Αυτοί είναι καλοί λοιπόν όταν προσφέρουν. Αλλά όταν θέτουν το πράγμα. Να βάλει φράκτη στον Πειραιά, στο λιμάνι, στο Σύνταγμα. Κυρία Δαμανάκη, δεν είπε κυρία Δαμανάκη, είπε κυρία Παπακόστανο. Δεν ξεκινάμε καλά. Δεν μπορεί να γίνεται έτσι κουβέντα, κυρία Λιαρέλη. Μου να σας πω γιατί. Για ένα πολύ απλό λόγο. Διότι εδώ εσείς. Να σας πω, κυρία Παπακώστα, ήρθατε εδώ και είναι η 8η φορά. Είναι η 8η φορά που μας κάνει και αλλάξει, κυρία Παπακώστα. Πώς πρέπει να κάνουμε την κουβέντα. Επί 15 λεπτά. Ναι, κάνουμε την ίδια ερώτηση και δεν μας δίνετε απάντηση. Σας λέω και μας βγάζετε ηλίθιους από πάνω. Όχι, με συγχωρείτε. Και εσείς μου λέτε ότι σας μαλώνουμε. Εσείς μας χαρακτηρίζετε ότι έχουμε μειωμένη νοημοσύνη. Δεν έχετε απαντήσει όμως, κυρία Παπακώστα. Αφού δεν ακούτε, ακούτε τον εαυτό σας, με συγχωρείτε που το λέω. Άρα θα με κάνετε τρελό, με συγχωρείτε. Πάμε να προσπάθετε. Επιτρέψτε μου να πω μια κουβέντα σε αυτή την εκπομπή, κυρία Παπακώστα. Μη χαμογελάτε, κυρία Δαμανάκη. Δηλαδή δεν έχουν ευαισθησία οι αρμόδιοι. Αυτό να λέτε. Μιλήσω μπορώ. Βεβαίως, αλλά σας κάνω και ένα ερώτημα. Λέω λοιπόν, ένα λεπτό να πω μια κουβέντα, κυρία Παπακώστα μου. Ναι, κυρία Δαμανάκη μου. Πες το σας. Λέω λοιπόν, και δεν αναφέρω. Εσείς είστε παλαιότεροι από μένα στη Βουλή. Αν ακούτε χρόνια να λαμβάνετε και τις ευθύνες σας, κυρία Δαμανάκη. Μπορεί να μιλήσει κάποιος άλλος εκτός από εσάς. Όχι, λέτε κάποια πράγματα. Μπορώ να μιλήσω, κυρία Παπακώστα. Σας ακούω, εκνευρίζομαι γιατί σας ακούω σου. Έχω καμιά ελπίδα να πω καμιά κουβέντα. Να πω στον κύριο Παναγόπουλο που το έχει καταργήσει. Μην του πείτε, μην του πείτε. Όχι, όχι, όχι. Γιατί αυτά που δεν τα πείτε στο παρελθόν. Αν μπορώ να πω μια κουβέντα. Επιπλέον, και μην με διακόψετε, σας παρακαλώ. Επιπλέον. Γιατί εκτίθεστε με αυτά που λέτε. Να μεταρρυθμίσουν τα πράγματα. Είστε στο διάλογο. Κυρία Παπακώστα, την πρώτη φορά που δεν θα με διακόψετε όταν μιλήσω, θα σας δώσω ένα τριαντάφυλλο. Θα το βγάλω έχουμε, και θα σας το δώσω. Εδώ έπρεπε να μου έχετε δώσει τρία μέχρι τώρα. Λοιπόν, σημειωτέων ότι το Πασό. Τρίτος κύκλος, τρίτη φάση διαλόγου. Ωχ, Θεέ μου, Θεέ μου. Κυρία Παπακώστα, μπορώ και εγώ να φωνάξω. Φτάνει! Φτάνει! Φτάνει, αφήστε με να μιλήσω. Παρακαλώ. Εκτίθεστε, κύριε Παπαδάκη. Δεν πειράζει, ας εκτίθεστε. Για να ηρεμήσετε, για να ηρεμήσετε. Όχι, δεν ηρεμώ, κύριε Παπαδάκη, και δεν μου δώσετε το λόγο. Θα σας δώσω το λόγο, σας υπόσχομαι. Σας υπόσχομαι. Όχι, το όχι. Θα τον πάρω, αν θέλει να το έτσι. Δεν μπορείτε να καλείτε εκπρόσωπο ενός κόμματος εδώ για το ασφαλιστικό και να μην μπορεί να αρθρώσει μια κουβέντα, κύριε Παπαδάκη. Δεν επιτρέψτε. Όμως, τι να κάνουμε. Δεν είναι πώς θα ηρεμήσετε, ούτε μία κουβέντα. Εντάξει, δεν έχουμε θέσει. Έχω βαρεθεί να μιλήσω. Να ακούω τις ανοησίες. Με συγχωρείτε για να κάνουμε να αλλάξουμε λίγο την ατμόσφαιρα και συνεχίσουμε. Όχι, κύριε Παπακώστα, δεν γίνεται. Η κυρία Δαμανάκη, ή θα με αφήσετε να μιλήσω χωρίς να. Είναι πρώτη φορά που δεν μπορώ να συγκεντρωθώ να κάνω τη δουλειά μου. Δεν μπορώ. Όχι, κύριε Παπακώστα. Όχι, δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Μα τι θέλετε να κάνω, σα κάνω ηλεκτροσόκ να πατάω αυτό να σταματάει.